Πανελλήνιους αγώνες ξιφασκίας, εφήβων, νεανίδων και παμπέδων παγκορασίδων, στους οποίους αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερα από 300 παιδιά από ολόκληρη την Ελλάδα, φιλοξενούν τα Γιάννενα το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Ύμνοπούλας, με οικοδεσπότη το τμήμα ξιφασκίας του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννενα, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς. Οι αγώνες για το κύπελο ξύφους μονομαχίας εφήβων και νεανίδων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και την Κυριακή θα γίνουν οι αγώνες κυπέλου παμπέδων παγκορασίδων από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, καθώς και οι αγώνες ανάπτυξης από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Το τμήμα ξιφασκίας του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννενα λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια, αλλά από αυτή τη χρονιά θα βρίσκεται σε ολοκένουργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης, συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάδειξης του αθλήματος της ξιφασκίας, που αν και λιγότερο διαδεδομένο, κεντρίζει συνεχώς το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων παιδιών. Προσκαλώντας τους γιαννιώτες στους αγώνες, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννενα, Γιώργος Οικονόμου, αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και από τον προπονητή και υπεύθυνο του τμήματος, Ανδρέα Καραμάνη, ώστε το άθλημα να αναπτυχθεί και να γίνει περισσότερο γνωστό. Διοργανώνουμε για δεύτερη φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Ιωάννα και σας καλούμε όλους να έρθετε να στηρίξετε και να δείτε το άθλημα της ξιφασκίας, το οποίο γνωρίζει ανάπτυξη μεγάλη στην πόλη μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό τον Ανδρέα τον Καραμάνη, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και για τις εγκαταστάσεις αλλά και για τους αγώνες αυτούς. Και συγχρόνως θα ήθελα να σας καλέσω και στα εγκαίνια, τα οποία θα γίνουν το Σάββατο βράδυ, και θα δώσουμε την ευκαιρία στους γιαννιώτες να δούνε τις τόσο όμορφες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν γίνει και να δούνε και να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ξιφασκίας. Κάνουν ένα άθλημα ιδιαίτερο μεν, αλλά πολύ ωραίο, και συνέχεια αναπτύσσεται και συνέχεια δίνει την ευκαιρία σε παιδιά τα οποία τους αρέσει το άθλημα να αθλούνται και να δοκιμάζουν εμπειρίες καινούργιες πάνω σε ένα άθλημα ιδιαίτερο και άθλημα το οποίο είναι ολυμπιακό, όπως ξέρετε. Και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα σαν διοίκηση. Από την πλευρά του, ο κύριος Καραμάνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του αθλήματος στην πόλη, σημειώνοντας πως μελλοντικά τα Γιάννενα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ακόμη και ευρωπαϊκούς αγώνες με τη βοήθεια των φορέων όπως η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών, που είναι συνδιοργανωτές στους αγώνες του Σαββατοκύριακου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει κάποιος ξιφασκία, ούτε το κόστος είναι απογορευτικό όπως υπάρχει αυτή η αίσθηση στους γονείς. Είναι ένα άθλημα προσιτό για όλους. Μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία, από μεγάλα νήπια, πρώτη δημοτικού, και να συνεχίσει με την ίδια ευχαρίστηση όλα του τα χρόνια, μέχρι και μετά τις σπουδές του και όταν εργάζεται σαν χόμπι. Έχουμε παιδιά στους λόγους όλων των ηλικιών, κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες, γιατί στόχος μας είναι πρώτον να μαζέψουμε παιδιά από μικρές ηλικίες για να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και κάποιους παίκτες υψηλού επίπεδου. Αλλά ο στόχος μας ο αρχικός, που ήταν να διοργανώσουμε τους αγώνες μας και να έρθουμε στην κατάσταση μας, έχει επιτευχθεί. Τώρα βάζουμε τον επόμενο στόχο, που είναι να ξεκινήσουμε να βγάζουμε κάποιους παίκτες υψηλού επίπεδου και ίσως να διοργανώσουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, όπως έγινε και με την Κουπλασία το καλοκαίρι, το οποίο όμως χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια των φορέων, όπως έγινε και με αυτούς τους αγώνες, που με την Περιφέρεια και με το Δήμο είχαμε πολύ καλή συνεργασία και χάρη σε αυτούς γίνονται και οι αγώνες.